Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επικεντρωνόμαστε βέβαιως σήμερα στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στον Εύρο. Πάμε όμως να δούμε σε τίτλους πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό του Δημοτικού Σχολείου στην Παλαγία του Δήμου Αλεξανδρούπολης που κάηκε από τη φωτιά και επισκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν τα καταφέραμε όπως είχαμε σχεδιάσει, θα υπάρξει και δαδιά πας. Σε αγιασμό σχολείου στο Σουφλί, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, δεν πρέπει να απελπίζεστε, στις δυσκολίες παραμένουμε μαζί. Δείπνο στη Δαδιά μαζί με κατοίκους για Σακελαροπούλου και Μητσοτάκη. Τι είπαν? Στον αγιασμό του Δημοτικού Σχολείου στο χωριό Παλαγία στην Αλεξανδρούπολη για την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς βρέθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με τον Υπουργό Παιδείας, τον κ. Κυριάκο Πιερακάκη. Στον χαιρετισμό του προς τους μαθητές, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι όσο μεγάλες και αν είναι οι δυσκολίες, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Πάντα κοιτάμε μπροστά και ξαναχτίζουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, καλύτερα αυτά που η μανία της φύσης κατέστρεψε. Να πούμε βεβαίως ότι ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε προς τους μαθητές, από τους οποίους ζήτησε να τους στείλουν ένα γράμμα με αυτά που θέλουν να γίνει στο σχολείο τους, υποσχόμενος ότι θα τα κάνει όλα πράξη. Ο Πρωθυπουργός είπε προς τους μαθητές ότι ο λόγος που επέλεξε να είναι μαζί τους ήταν για να σηματοδοτήσει με την παρουσία του ένα νέο ξεκίνημα, το οποίο καλούμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, όλοι να κάνουμε μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι, όχι μόνο για τον Εύρο, αλλά συνολικά για όλη τη χώρα. Ειδικά δε για το σχολείο στην Παλαγία, το οποίο είχε υποστεί σημαντικές ζημιές στη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα μικρό θαύμα, καθώς, όπως σημείωσε, ένα σχολείο που ήταν κατεστραμμένο ανοίγει πάλι τις πόρτες για μαθητές και δασκάλους καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Για να φυτέψουμε και λίγο εδώ όλοι μαζί τον χώρο, να τα καθαρίσουμε τα καμένα. Δεν πιστεύω να φοβηθήκατε πολύ. Πολύ μπράβο. Τι ομάδα είστε? Έτσι, μπράβο. Τι ομάδα είστε? Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Εσύ τι τάξη, Έχει πιο παπάει εδώ. Κύπελο ποδοσφαίρου χρειαζόμαστε. Πέντε-πέντε. Ένα πέντε-πέντε χρειαζόμαστε. Ωραία, λοιπόν. Το γήπεδο μπάσκετ το έχουμε εδώ, θα το φτιάξουμε. Άρα έχουμε ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Και διάφορα κόμματα μεταξύ. Εντάξει. Λοιπόν, για να πάω να δω τι κάναμε εδώ στο σχολείο και ξανάρθουμε. Στον Εύρο για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερακάκη. Ο αγιασμός τελέστηκε στο Δημοτικό Σχολείο της Παλαγίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές φθορές από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Ακολούθησαν επισκευές που ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Όσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκαστησε δέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων θυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσων δωρεών αξίους ημάς πίσων, Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών, και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άχραντε. Καλή χρονιά. Περάσαμε λίγο δύσκολα το προηγούμενο διάστημα και είχα δει και τη στενοχώρια σας όταν είδατε το σχολείο έτσι περιτριγυρισμένο με καμένα. Έτσι δεν είναι? Σήμερα όμως τι βλέπουμε? Πολύ χρώμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό, παιδιά, μπορούμε να το πούμε ένα θαύμα? Είναι ένα θαύμα.
Άλλοι το λένε μικρό, εμείς θα το πούμε μεγάλο. Και οφείλεται σε αυτά που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος όταν μάθει να συνεργάζεται, να επικοινωνεί, να δίνει ο ένας το χέρι του στον άλλον και όλοι μαζί να παλεύουμε για το καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή χρονιά μέσα σε αυτό το όμορφο πια σχολείο. Νομίζω είναι και καλύτερο από ό,τι ήταν. Έτσι, ναι. Και μαθαίνω ότι θα γίνει και ακόμα καλύτερο, όπως τα λέμε τώρα, ενεργειακά τα κτίρια. Έτσι δεν είναι? Ευχόμαστε λοιπόν τα καλύτερα σε όλους σας και χαιρόμαστε σήμερα που είναι μαζί μας ποιος? Ο Πρωθυπουργός της χώρας. Παιδιά, θα μπορούσε σήμερα, δεν θα ήταν μαζί μας. Θα ήταν στην Αθήνα, σε κάποιο σχολείο, εκεί που είναι και η εργασία του. Ήρθε όμως εδώ μαζί μας. Γιατί? Για να χαρεί αυτό το θαύμα. Και να καταλάβει όλος ο λαός μας πόσα μπορούμε να κάνουμε ενωμένοι, μονιασμένοι, συνεργαζόμενοι με την πολιτεία. Εμείς είμαστε η πολιτεία και το κράτος, έτσι δεν είναι? Οι υπηρεσίες κάτω από την καθοδήγηση της εκάστοτε κυβερνήσεως, με θέληση, με δύναμη, με αντοχή, έχουμε, δεν έχουμε? Και έχουμε, και θα χαρούμε το σχολείο μας και θα χαρούμε και τον τόπο μας όλο, κύριε Πρόεδρε, όταν αυτό το μικρό θαύμα, παρακαλούμε πολύ να το αντιγράψουμε σε ολόκληρο τον νομό Εύρου και σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Για τα όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλία, εμείς ευχόμαστε από εδώ για εκείνους, λέμε δόξα τω Θεώ και εμείς ζήσαμε δύσκολα, αλλά εκείνο είναι κάτι ακόμα πιο τραγικό που άγγιξε τις οικογένειες σε ό,τι πιο ιερό μέσα στο σπίτι τους έχουν. Ο Θεός να μας φυλάει όλους, η Παναγία να μας προστατεύει και εμείς με δύναμη, με θάρρος, με αντοχή, έτσι, δεν το βάζουμε κάτω, έτσι, μπράβο. Θα συνεχίσουμε για το καλύτερο. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για όλους μας να σας έχουμε, παρόλη τη δυσκολία, και σας αισθανόμαστε πάντοτε δίπλα μας και κοντά μας, ιδιαίτερα αυτή την ημέρα. Καλή χρονιά και ευλογημένη να ζήσετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Πέραν των επισκευών στο σχολείο, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 3 εβδομάδων χάρη στη χρηματοδότηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ώστε το σχολικό συγκρότημα να υποδεχτεί μαθητές και εκπαιδευτικούς την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, το επόμενο χρονικό διάστημα προβλέπεται να υλοποιηθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου που θα περιλαμβάνουν εγκατάσταση θερμοπρόσωψης και αντικατάσταση των κουφωμάτων. Παράλληλα, σχεδιάζεται η κατασκευή γυμναστηρίου και βιβλιοθήκης. Αγαπημένα μας παιδιά, καλή σχολική χρονιά, με υγεία, ευλογία και πολλά πολλά χαμόγελα σας εύχομαι. Βλέπουμε σήμερα τα πιο πλατιά σας χαμόγελα και χαιρόμαστε όλοι μαζί, γιατί αξίζετε το καλύτερο. Ξέρω ότι βιώσατε μια δύσκολη κατάσταση και εσείς και οι οικογένειές σας και όλοι εμείς που ζούμε στον Εύρο. Όμως είμαστε όλοι κοντά σας, δίπλα σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να κάνουμε τον αγιασμό σε ένα πολύ καλύτερο, πολύ ομορφότερο σχολείο από αυτό που αφήσατε τον Ιούνιο. Και θα γίνει ακόμη ομορφότερο, πιστέψτε με. Σήμερα παίρνουμε όλοι ένα μάθημα ζωής. Αγαπητά μου παιδιά, κάθε δυσκολία, και πολλές θα συναντήσετε στη ζωή σας, είναι μια πρόκληση, μια ευκαιρία να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Και το σχολείο μας το αποδεικνύει. Χαιρόμαστε που χαμογελάτε. Χαιρόμαστε που προσπαθήσαμε και πετύχαμε ένα καλύτερο σχολείο. Βέβαια, σε όλο αυτό το εγχείρημα είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση πολλών θεσμικών και πολιτών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους σε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, που με την ιδιαίτερη ευαισθησία και αγάπη για τον Εύρο μας δώσατε τάχιστα ο ίδιος προσωπικά λύση στη χρηματοδότηση του έργου αποκατάσταση του σχολείου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Υπουργέ, που είστε δίπλα μας από την πρώτη στιγμή και στηρίζετε τις προσπάθειές μας. Πολλά ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζαμπούκη, που από την Τρίτη ήταν η μέρα που κάηκε το σχολείο.
Πρώτη μέρα, λοιπόν, η απόφασή σας να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση του σχολείου μας έγινε πράξη. Κύριε Δήμαρχε, το στοίχημα που βάλαμε κερδίθηκε. Θερμές ευχαριστίες, κύριε Πρόεδρε της κοινότητας, για την αγαστή συνεργασία που είχαμε όλο αυτό τον καιρό και για την υπομονή σας. Πολλά ευχαριστώ, κυρία Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια, για τη στήριξη και τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ τους εξαιρετικούς συναδέλφους μου και την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Σχολείου. Όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν μέρα νύχτα, γιατί ξέρετε, εδώ οι άνθρωποι δούλευαν από το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα για να έχουμε εμείς το σχολείο μας έτοιμο. Και φυσικά δεν ξεχνώ τη βοήθεια και συμπαράσταση των γονέων του σχολείου. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Ήταν 50 γονείς εχθές για να βοηθήσουν για το σχολείο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταφέραμε και πετύχαμε δουλεύοντας όλοι μαζί ένα μικρό θαύμα, καθώς μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες ένα σχολείο το οποίο ήταν πραγματικά κατεστραμμένο ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για τους μαθητές και τους δασκάλους, καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Και θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω ξεχωριστά όλες και όλους όσοι δούλεψαν για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε εδώ και να κάνουμε τον αγιασμό σε αυτό το σχολείο, το οποίο τόσο αγαπάτε, στις υπηρεσίες του Δήμου, στους γονείς πρώτα απ' όλα, αλλά και που ξέρω πάρα πολύ καλά ότι βάλατε όλη πλάτη για να μπορούμε να είμαστε σήμερα εδώ, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον χαιρετισμό του. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί δάσκαλοι, αγαπητοί γονείς, καταρχάς καλή σχολική χρονιά. Με πολλά χαμόγελα και με περισσότερη αισιοδοξία. Ήθελα σήμερα να βρεθώ εδώ μαζί σας στην Αλεξανδρούπολη, στο χωριό σας, για να σηματοδοτήσω με την παρουσία μου αυτό το νέο ξεκίνημα, το οποίο καλούμαστε όλοι να κάνουμε. Μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι, όχι μόνο για τον Εύρο, αλλά συνολικά για όλη μας την πατρίδα. Και πράγματι, σεβασμιότατε, εδώ καταφέραμε και πετύχαμε, δουλεύοντας όλοι μαζί, ένα μικρό θαύμα. Καθώς μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, ένα σχολείο το οποίο ήταν πρακτικά κατεστραμμένο, ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για τους μαθητές μας, για τους δασκάλους τους, καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Και θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω ξεχωριστά όλες και όλους όσοι δούλεψαν για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε εδώ και να κάνουμε τον αγιασμό σε αυτό το σχολείο το οποίο τόσο αγαπάτε. Στις υπηρεσίες του Δήμου, στους γονείς, πρώτα και πάνω απ' όλα που ξέρω πόσο πλάτη βάλατε για να μπορούμε να είμαστε σήμερα εδώ, αλλά και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην ΔΕΠΑ Εμπορίας και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Ξηφαρά, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που τον κάλεσα στο τηλέφωνο ζητώντας του να λειτουργήσει το σχολείο μέσα σε λίγες εβδομάδες, κατάφερε και έφερε εις πέρα σε συνεργασία με το Δήμο αυτήν την αποστολή και είμαστε σήμερα εδώ και μπορούμε και κάνουμε αυτόν τον αγιασμό. Ξέρω, φίλες και φίλοι, πόσο δοκιμάστηκε ο Εύρος αυτό το καλοκαίρι. Και ξέρω επίσης ότι θα πάρει καιρό για να γιατρέψουμε τις πληγές μας. Όμως θέλω να γνωρίζετε ότι σε όλη αυτήν την προσπάθεια θα σταθούμε δίπλα σας. Και εδώ πέρα, για το σχολείο, το οποίο θα γίνει πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Από ό,τι κατάλαβα, παιδιά, θέλετε ακόμα ένα γήπεδο μπάσκετ να το φτιάξουμε, έτσι δεν είναι? Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, το χρειαζόμαστε γι' αυτό, ένα 5x5. Μια ωραία καινούρια. Και να ακούσω, τι άλλο θέλουμε? Έχουμε λοιπόν πολλά σχέδια για το σχολείο. Και θέλω να γνωρίζετε ότι ήδη σε συνεργασία και με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με τον ιδιωτικό τομέα, μέσα στους επόμενους μήνες το σχολείο σας θα γίνει πραγματικά και βόλεϊ. Το μπάσκετ θα μπορούμε να το κάνουμε και βόλεϊ. Θα βάζουμε και ένα φιλέ για να παίζεις και εσύ βόλεϊ. Εντάξει. Έχουμε πολλά αιτήματα εδώ. Λοιπόν, θα ζητήσω όλα αυτά να βρεθείτε μαζί, παιδιά, να μου τα βάλετε σε ένα ωραίο γράμμα και να μου πείτε τι θέλετε παραπάνω να κάνουμε στο σχολείο. Και θα τα κάνουμε. Αλλά εκτός από αυτά τα οποία θα κάνουμε στο σχολείο, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε γύρω από το σχολείο. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη οι σχετικές μελέτες αποκατάστασης της περιοχής γύρω από την Παλαγία έχουν ήδη δρομολογηθεί, έχουμε το κόστος, έχουμε ήδη βρει και τους σχετικούς χορηγούς, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και μετά όλοι μαζί να βοηθήσουμε τη φύση, η οποία πολύ γρήγορα είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τη δουλειά της για να ξαναπρασινίσει αυτό το πολύ όμορφο μέρος.
Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε λέγοντας ότι θέλω να γνωρίζετε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια θα σταθούμε δίπλα σας και εδώ για το σχολείο, το οποίο θα γίνει πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Εκτός από αυτά τα οποία θα κάνουμε στο σχολείο, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε γύρω από το σχολείο. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι σχετικές μελέτες αποκατάστασης της περιοχής γύρω από την Παλαγία έχουν ήδη δρομολογηθεί. Έχουμε το κόστος, έχουμε ήδη βρει και τους σχετικούς χορηγούς, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Τα αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και μετά όλοι μαζί να βοηθήσουμε τη φύση, η οποία πολύ γρήγορα είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τη δουλειά της για να πρασινίσει ξανά αυτό το πολύ όμορφο μέρος. Το ίδιο φυσικά θα κάνουμε για όλο τον Εύρο. Όσο μεγάλες και αν είναι αντικσοότητες, δεν το βάζουμε ποτέ κάτω. Ανασκουμπωνόμαστε και ξαναχτίζουμε καλύτερα αυτά τα οποία η μανία της φύσης κατέστρεψε, συνέχισε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος και στις πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία, τόνισε χαρακτηριστικά ότι σήμερα η σκέψη πρέπει να πάει και σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδας, το οποίο δυστυχώς δοκιμάζεται ακόμα περισσότερο από ό,τι δοκιμαστήκατε εσείς στην Θεσσαλία, όπου δυστυχώς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχασαν τα σπίτια τους μέσα από μια καταστροφική πλημμύρα, όμοια της οποίας δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι όσο μεγάλες και αν είναι αντικσοότητες, όσο μεγάλες και αν είναι οι δυσκολίες, δεν το βάζουμε κάτω. Έτσι δεν είναι, είπε χαρακτηριστικά. Ποτέ κάτω. Πάντα ανασκουμπωνόμαστε, πάντα κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία και ξαναχτίζουμε καλύτερα. Όχι απλά ξαναχτίζουμε, ξαναχτίζουμε καλύτερα αυτά τα οποία χάσαμε. Ένα άλλο μέρος της Ελλάδος, το οποίο δυστυχώς δοκιμάζεται ακόμα περισσότερο από ό,τι δοκιμαστήκατε εσείς. Στην Θεσσαλία, όπου δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχασαν τα σπίτια τους μέσα από μια καταστροφική πλημμύρα, όμοια της οποίας δεν έχουμε ξαναδεί στην χώρα μας. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι όσο μεγάλες και αν είναι οι αντικσοότητες, όσο μεγάλες και αν είναι οι δυσκολίες, δεν το βάζουμε ποτέ κάτω, έτσι δεν είναι, ποτέ κάτω. Πάντα ανασκουμπωνόμαστε, πάντα κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία και ξαναχτίζουμε καλύτερα, όχι απλά ξαναχτίζουμε, ξαναχτίζουμε καλύτερα αυτά τα οποία η μανία της φύσης κατέστρεψε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς μας. Εδώ πέρα από την Παλαγία, κύριε Υπουργέ, η αρχή της σχολικής χρονιάς είναι πάντα μια αχτίδα αισιοδοξίας, ειδικά για τα πρωτάκια μας, τα οποία για πρώτη φορά έρχονται στο σχολείο, αλλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία κάνουν και για αυτά τα οποία θα κάνουν. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πώς θα τους στηρίξουμε και το πώς θα αναβαθμίσουμε συνολικά τα σχολεία μας. Και θέλω να γνωρίζετε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, ότι θα ξαναείμαι εδώ, στο χωριό σας, να δω την πρόοδο η οποία θα επιτυχάνετε στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο σχολείο σας. Και πολύ σύντομα να μπορέσω να παίξω και μπάσκετ και ποδόσφαιρο με τα παιδιά, όταν θα έχουμε φτιάξει τα γήπεδα τα οποία τόσο θέλετε. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Κερακάκης χαρακτήρισε σύμβολο για όλη τη χώρα το συγκεκριμένο σχολείο. Η πολιτεία βρέθηκε δίπλα σας, η πολιτεία θα είναι δίπλα σας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια, το σχολείο αυτό σήμερα γίνεται ένα σύμβολο για όλη τη χώρα, πως έπειτα από αντικσοότητες, έπειτα από δυσκολίες, ακόμα και έπειτα από καταστροφές, πάντα καταφέρνουμε να βελτιωθούμε, πάντα γινόμαστε καλύτεροι, πάντα καταφέρνουμε να ξανασηκωθούμε. Σήμερα έχουμε τη χαρά να κάνουμε τον αγιασμό σε ένα πολύ καλύτερο, πολύ ομορφότερο σχολείο από αυτό που αφήσατε τον Ιούνιο, και θα γίνει ακόμα ομορφότερο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Πιερακάκης. Το πρώτο σχολικό κουδούνι πάντα σημαίνει ελπίδα. Ελπίδα για τη γνώση που θα κατακτηθεί, ελπίδα για τις φιλίες που θα δημιουργηθούν, ελπίδα για όλο το καινούργιο που έρχεται. Αλλά ειδικά εδώ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στην Παλαγία, στον Εύρο, η λέξη αυτή παίρνει ένα πρόσθετο νόημα. Ακριβώς επειδή οι καταστροφικές ζημιές που αντιμετώπισε αυτό το σχολείο μέσα σε λίγες, ούτε καν εβδομάδες, μέσα σε λίγες ημέρες, όχι απλά αποκαταστάθηκαν, αλλά όπως είπατε, σεβασμιότατε, το σχολείο πλέον είναι βελτιωμένο. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην εκπαιδευτική κοινότητα, στην τοπική κοινωνία. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη ΔΕΠΑ. Η πολιτεία βρέθηκε δίπλα σας. Η πολιτεία θα είναι δίπλα σας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια, το σχολείο αυτό σήμερα γίνεται ένα σύμβολο για όλη τη χώρα, πως έπειτα από αντικσοότητες, έπειτα από δυσκολίες, ακόμη και έπειτα από καταστροφές, πάντα καταφέρνουμε να βελτιωθούμε, πάντα γινόμαστε καλύτεροι, πάντα καταφέρνουμε να ξανασηκωθούμε.
Στις δυσκολίες πρέπει να παραμένουμε μαζί, γιατί έτσι γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί, είναι το μήνυμα που έστειλε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, αναφερόμενη στις καταστροφικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα μας, κατά την ομιλία της στην τελετή αγιασμού στο πρώτο δημοτικό σχολείο Σουφλίου, όπου και η ίδια βρέθηκε στον Εύρο. Στις δυσκολίες πρέπει να παραμένουμε μαζί, γιατί έτσι γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Είναι το μήνυμα που έστειλε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, αναφερόμενη στις καταστροφικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα μας, κατά την ομιλία της στην τελετή αγιασμού στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Σουφλίου. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα ωραίο ταξίδι στον πλούσιο και συναρπαστικό κόσμο της γνώσης, είπε η κυρία Σακελαροπούλου, απευθυνόμενη στους μικρούς μαθητές, και συνέχισε πως οι δάσκαλοι σας είναι εδώ με ανοιχτή αγκαλιά για να σας μορφώσουν, να σας ανοίξουν δρόμους στη ζωή, να σας βοηθήσουν να γίνετε υπεύθυνοι και δημιουργικοί πολίτες που θα σέβονται και θα υπολογίζουν το διπλανό τους, θα αγαπούν τον τόπο τους και θα φροντίζουν το περιβάλλον, την πηγή ζωής όλων μας. Ο τελευταίος καιρός δεν ήταν εύκολος για τη χώρα μας. Καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες συνέβησαν σε πολλά μέρη. Στον τόπο σας η φωτιά κατέκαψε ένα μεγάλο τμήμα του πανέμορφου δάσους της Δαδιάς, κάτι που μας πληγώνει όλους. Δεν πρέπει όμως να απελπίζεστε, είπε χαρακτηριστικά. Στις δυσκολίες πρέπει να παραμένουμε μαζί, γιατί έτσι γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Όλοι μαζί θα δουλέψουμε, ο καθένας στον τομέα του, ώστε τα δάση να ξαναπρασινίσουν και η γη να ξανακαρπίσει και το χαμόγελο να γυρίσει στα χείλη όλων και πάλι. Σας εύχομαι μια καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα ωραίο ταξίδι στον πλούσιο και συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Οι δάσκαλοι σας είναι εδώ με ανοιχτή αγκαλιά για να σας μορφώσουν, να σας ανοίξουν δρόμους στη ζωή, να σας βοηθήσουν να γίνετε υπεύθυνοι και δημιουργικοί πολίτες που θα σέβονται και θα υπολογίζουν το διπλανό τους, θα αγαπούν τον τόπο τους και θα φροντίζουν το περιβάλλον, την πηγή ζωής όλων μας. Ο τελευταίος καιρός δεν ήταν εύκολος για τη χώρα μας. Καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες συνέβησαν σε πολλά μέρη. Ειδικά στον τόπο σας, η φωτιά κατέκαψε ένα μεγάλο τμήμα του πανέμορφου δάσους, κάτι που μας πληγώνει όλους. Δεν πρέπει όμως να απελπίζεστε. Στις δυσκολίες πρέπει να παραμένουμε μαζί, γιατί έτσι γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Όλοι μαζί θα δουλέψουμε, ο καθένας στον τομέα του, ώστε τα δάση να ξαναπρασινίσουν, η γη να ξανακαρπίσει και το χαμόγελο να γυρίσει στα χείλη όλων και πάλι. Σας εύχομαι μια καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο. Να είστε καλά και εσείς και οι οικογένειές σας και φυσικά οι δασκαλοί σας. Να είστε καλά. Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος από τη δική του μεριά τόνισε πως με την παρουσία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δείχνει έμπρακτα την αγάπη της και το ενδιαφέρον για τον Εύρο και αποδεικνύει ότι σκέφτεται τους κατοίκους της περιοχής. Σας αισθανόμαστε σαν δικό μας άνθρωπο και μας έχετε συγκινήσει με την αγάπη και το ενδιαφέρον σας. Και εγώ προσωπικά έχω ζήσει και το ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή που κινδύνευσε και καταστράφηκε τόσο μεγάλο τμήμα του δάσους, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καλακίκος. Ο Μητροπόλητης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου Δαμασκηνός υπογράμμισε ότι είναι ακόμη νοπές οι πληγές από τις πυρκαγιές στην περιοχή και η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελεί στήριξη για τον πολύπαθο λαό του Εύρου. Σας υποδεχόμεθα στην πόλη του Μεταξιού, μιας και είναι ακόμα νοπές οι πληγές που άφησε η πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς. Τη δέσμευση ότι πολλά θα αλλάξουν στον τρόπο πρόληψη των δασικών πυρκαγιών έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του φορέα διαχείρισης εθνικών πάρκων Δέλτα Εύρου Δαδιάς. Προφανώς πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν και θα αλλάξουν στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε την πρόληψη για τις δασικές πυρκαγιές. Δεν θέλω, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μηδενίσω αυτά τα οποία έγιναν, διότι έγιναν πράγματα και μετά τη φωτιά την περσινή. Αλλά πριν την φωτιά την περσινή, η Δαδιά είχε εντοπιστεί ως ένα δάσος εθνικής ευρωπαϊκής σημασίας, το οποίο έπρεπε να προστατεύσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν τα καταφέραμε όπως το είχαμε σχεδιάσει. Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι με τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα, για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
Το δάσος της Δαδιάς στον Εύρο, το οποίο καιγόταν επί 15 ημέρες, επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από όπου και ανακοίνωσε το Δαδιά Πας. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη σύσκεψη σε εγκαταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου Δαδιάς, σημείωσε ότι πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν και θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε την πρόληψη για τις δασικές πυρκαγιές. Δεν θέλω να μηδενίσω αυτά τα οποία έγιναν, διότι έγιναν πράγματα και μετά τη φωτιά την περσινή. Αλλά πριν τη φωτιά την περσινή, Δαδιά είχε εντοπιστεί ως ένα δάσος εθνικής ευρωπαϊκής σημασίας, το οποίο έπρεπε να προστατεύσουμε, και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν τα καταφέραμε όπως το είχαμε σχεδιάσει. Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι με τους εαυτούς μας για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Ωστόσο, σημείωσε ότι υπάρχουν ορισμένες χαραμάδες τουλάχιστον αισιοδοξίας. Πράγματι, η δορυφορική αποτύπωση δείχνει ότι η ζημιά δεν είναι τόσο καταστροφική όσο στην αρχή φοβόμασταν. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ζημιά, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Όμως, όπως φάνηκε και από το βίντεο, έχουμε αρκετές εκτάσεις οι οποίες είναι είτε άκαυτες είτε έχουν καεί λίγο. Αυτό θα βοηθήσει στη φυσική αναγέννηση, άρα προφανώς και στην προστασία της πανίδας. Όσον αφορά στα επόμενα βήματα, ανέφερε ότι έχουμε πολύ καλή δασική υπηρεσία και πολύ έμπειρους ανθρώπους εδώ στο πεδίο και θέλω να τους ευχαριστήσω. Αυτό το οποίο έχω ζητήσει είναι ταχύτατα να ετοιμάσουμε όλες τις μελέτες. Ήδη αυτές έχουν αποτυπωθεί στο χάρτη, έτσι ώστε με τους αναδόχους αναδάσωσης να το ονομάζουμε έτσι. Ουσιαστικά πρόκειται για πρώτες παρεμβάσεις αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, γρήγορα να μπορούμε να μπούμε στο πεδίο για να κάνουμε αυτό το οποίο καταφέραμε και κάναμε στην Εύβοια. Επίσης, σημείωσε ότι έχουμε κινητοποιήσει πολλούς ιδιώτες αναδόχους. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να διαχωρίσουμε στο μυαλό μας τα έργα που αφορούν στην Δαδιά από τα έργα του υπόλοιπου νομού, έτσι ώστε τα έργα της Δαδιάς να τα αναλάβει ένας, ακριβώς γιατί είναι η Δαδιά και είναι συγκεκριμένα, και για τα υπόλοιπα θα κινηθούμε ήδη. Για την Παλαγία έχουμε τον ανάδοχο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό και να κινηθούμε πολύ γρήγορα στα άμεσα έργα. Ενώ τόνισε ότι συζητήθηκε και η συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση του Εύρου, καθώς δεν του είναι άγνωστες οι πλημμύρες και προφανώς πρέπει να γίνουν ευρύτερες παρεμβάσεις, οι οποίες απαιτούν ένα πιο συγκροτημένο κεντρικό σχεδιασμό. Πραγματικά λυπάμαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ έντονη. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι έδωσαν τον αγώνα εκείνες τις πολύ δύσκολες μέρες μέσα στην φωτιά. Αναφέρομαι προφανώς στα στελέχη της πυροσβεστικής, αλλά και στους στα στελέχη της αυτοδιοίκησης, στον αγώνα τον οποίο έκανε ο ΦΠΚΑ, και να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα στους δασικούς μας συνεταιρισμούς, οι οποίοι και αυτοί μπήκανε μέσα στο δάσος, και νομίζω ότι αν σήμερα υπάρχει μια ακτίδα αισιοδοξίας ότι υπάρχουν κομμάτια τα οποία σώθηκαν, οφείλεται και στη δικιά τους την δραστική παρέμβαση. Προφανώς πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν και θα αλλάξουν στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε την πρόληψη για τις δασικές πυρκαγιές. Δεν θέλω να μηδενίσω αυτά τα οποία έγιναν, διότι έγιναν πράγματα και μετά την φωτιά την περσινή, αλλά και πριν την φωτιά την περσινή. Η Δαδιά είχε εντοπιστεί ως ένα δάσος εθνικής ευρωπαϊκής σημασίας, το οποίο έπρεπε να προστατεύσουμε, και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν τα καταφέραμε όπως το είχαμε σχεδιάσει. Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι με τους εαυτούς μας για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Υπάρχουν όμως ορισμένες χαραμάδες τουλάχιστον αισιοδοξίας. Πράγματι, η αποτύπωση, η δορυφορική, δείχνει ότι η ζημιά δεν είναι τόσο καταστροφική όσο στην αρχή φοβόμασταν. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ζημιά, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, όμως όπως φάνηκε και από το βίντεο, έχουμε αρκετές εκτάσεις οι οποίες είναι είτε άκαυτες είτε έχουν καεί λίγο, και αυτό θα βοηθήσει στη φυσική αναγέννηση αλλά προφανώς και στην προστασία της πανίδας. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία και από τον οργανισμό αλλά και από τις οργανώσεις που βοηθούν, και θέλω και αυτές να τις ευχαριστήσω, και πιστεύω ότι η πανίδα θα μπορέσει να επιβιώσει και να ανακάμψει και με την όποια βοήθεια χρειάζεται από τον άνθρωπο. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής, γιατί δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Έχουμε μια πολύ καλή δασική υπηρεσία και πολύ έμπειρους ανθρώπους εδώ πέρα στο πεδίο.
Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πέραν του εύρος πας θα υπάρχει και τα διαπάς, το οποίο θα είναι ακόμα πιο ευνοϊκό για αυτούς οι οποίοι θα θελήσουν να έρθουν στη Δαδιά, και να ζητήσω από το Δήμο αλλά και από τον ΟΦΗΠΕΚΑ να ετοιμάσουμε τις νέες διαδρομές, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να δει κάποιος ακόμα μέσα στο δάσος, ώστε οι επισκέπτες οι οποίοι θα έρθουν να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να δουν το δάσος και ναι, να εξοικειωθούν και με την έννοια της αποκατάστασης του δάσους την επόμενη μέρα. Οπότε θα μεριμνήσω σίγουρα. Εξάλλου δεν είναι πάρα πολλά τα δωμάτια τα οποία έχετε, να υπάρχει μια προνομιακή αντιμετώπιση ώστε να μην έρχονται όλοι. Αυτό το οποίο έχω ζητήσει είναι ταχύτατα, το γνωρίζει και ο Βαγγέλης ο Κουντούφας, να ετοιμάσουμε όλες τις μελέτες. Ήδη αυτές έχουν αποτυπωθεί στο χάρτη, έτσι ώστε με τους αναδόχους αναδάσωσης, το ονομάζουμε, ουσιαστικά πρόκειται για πρώτες παρεμβάσεις αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, γρήγορα να μπορούμε να μπούμε στο πεδίο και να κάνουμε αυτό το οποίο καταφέραμε και κάναμε στην Εύβοια. Στην Εύβοια τα αντιπλημμυρικά τα οποία κάναμε αντέξανε όλα, και το δάσος ήδη έχει αρχίσει και αναγεννάται, και η εικόνα είναι μάλλον καλύτερη από ό,τι θα περιμέναμε 2 χρόνια μετά. Αυτό απλά γιατί πρέπει, όσο και αν είναι δύσκολο, να βλέπουμε λίγο τα πράγματα με μια σχετική αισιοδοξία. Έχουμε κινητοποιήσει πολλούς ιδιώτες αναδόχους, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο θα ήθελα, Βαγγέλη, είναι να διαχωρίσουμε στο μυαλό μας τα έργα που αφορούν την Δαδιά από τα έργα του υπόλοιπου νομού, έτσι ώστε τα έργα ενδεχομένως της Δαδιάς να τα αναλάβει ένας, ακριβώς γιατί είναι η Δαδιά και είναι συγκεκριμένα ορισμένη, και τα υπόλοιπα θα κινηθούμε ήδη για την Παλαγία. Έχουμε τον ανάδοχο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό και να κινηθούμε πολύ γρήγορα στα άμεσα. Είχαμε την ευκαιρία χθες να συζητήσουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε άμεσα, τη συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση του Εύρου, καθώς ο Εύρος δεν του είναι άγνωστες οι πλημμύρες. Και προφανώς πρέπει να γίνουν ευρύτερες παρεμβάσεις, οι οποίες απαιτούν έναν πιο συγκροτημένο κεντρικό σχεδιασμό. Θέλω επίσης να σταθώ σε αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, και αναγνωρίζω απόλυτα, το συζητήσαμε και χθες εκτενώς, ότι μερικές φορές ένας Δήμος πολύ μεγάλος έκτασης, ο οποίος είναι όλος προστατευμένος, μπορεί να βρεθεί σε μειονεκτική θέση και όχι σε πλεονεκτική θέση, ακριβώς από το γεγονός ότι είναι δύσκολο, παραδείγματος χάρη, να γίνουν άλλου είδους αναπτυξιακά έργα από τα οποία ο Δήμος μπορεί να έχει ένα όφελος. Αυτό, ο Θοδωρή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και στα πλαίσια των αντισταθμιστικών από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παραδείγματος χάρη. Ενδεχομένως πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο ταμείο σε επίπεδο περιφέρειας, ακριβώς ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποιες πληρωμές εξισορρόπησης προς αυτούς οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν, να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε τέτοιους πόρους. Δήμαρχε, το είπα και χθες, το ξαναλέω και εδώ, να ξέρεις ότι θα είμαστε κοντά στο Δήμο σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα μιλήσω τώρα αναλυτικά για τα αναπτυξιακά μας σχέδια για την επόμενη μέρα, όμως θα κάνουμε πράγματα. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι ο Γιώργος Σαμυράς θα παραμείνει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο ως προσωπικός του σύμβουλος για να ενθαρρύνει και να παροτρύνει, αλλά και να υποστηρίζει το Υπουργείο και τη Γενική Διεύθυνση στο να σιγουρευτούμε, όπως ανέφερε, ότι τα έργα αυτά θα τρέχουν γρήγορα, να υπάρχει και ένας κεντρικός σύνδεσμος με μένα και να είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρετε εξάλλου καλά, γιατί είχε δουλέψει πριν και μαζί με το Δήμο, μαζί με την περιφέρεια, με την οποία έχω μια πολύ καλή συνεργασία. Θα σταθώ ιδιαίτερα όμως αυτό το οποίο είπες, στην ανάγκη να στηρίξουμε τα τοπικά επαγγέλματα. Δημόσια ΙΕΚ υλοτομίας, παραδείγματος χάρη. Θα ήθελα πραγματικά να κάνω το Σουφλί και τη Δαδιά το κέντρο εκπαίδευσης των νέων υλοτόμων μας. Θα χρειαστούμε πολλούς περισσότερους, διότι το όραμά μας για τη διαχείριση των δασών επιβάλλει περισσότερη παρουσία μέσα στα δάση. Είναι αδιανόητο σήμερα ως χώρα 70 εκατομμύρια δασοκάλυψη στη χώρα και είμαστε ελλειμματικοί στο ξύλο. Εισάγουμε ξύλο. Κάτι δεν κάνουμε σωστά. Γι' αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα. Θέλω επίσης να τονίσω, θα το πω και στην Αλεξανδρούπολη, ότι πέραν του Εύρος ΠΑΣ θα υπάρχει Δαδιά ΠΑΣ, το οποίο θα είναι ακόμα πιο ευνοϊκό για αυτούς οι οποίοι θα θελήσουν να έρθουν στη Δαδιά, και να ζητήσω από το Δήμο και από τον ΟΦΗΠΕΚΑ να ετοιμάσουμε τις νέες διαδρομές. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να δει κάποιος ακόμα μέσα στο δάσος, ώστε οι επισκέπτες οι οποίοι θα έρθουν να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να δουν το δάσος και να εξοικειωθούν και με την έννοια της αποκατάστασης του δάσους την επόμενη μέρα. Οπότε θα μεριμνήσω σίγουρα
Εξάλλου δεν είναι πάρα πολλά τα δωμάτια τα οποία έχετε, να υπάρχει μια προνομιακή αντιμετώπιση, ώστε να μην έρχονται όλοι, γιατί καταλαβαίνω το άγχος, λένε τώρα θα έρθουν όλοι στα παράλια, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά Εύρος δεν είναι μόνο Αλεξανδρούπολη, είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εύρος είναι και το Σουφλίνο, κεντρικός Εύρος, Εύρος είναι και ο Βόρειος Εύρος, αλλά αυτά είναι τα πολύ πρώτα και τα πολύ άμεσα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Όπως είπα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, μπορούμε να γίνουμε μόνο καλύτεροι και να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Να πω και πάλι ότι έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλους όσοι αγαπούν και ασχολούνται με το δάσος στην περιοχή. Εξάλλου ζήσατε μέσα στο δάσος και θα ζείτε μέσα στο δάσος, και αναφέρομαι και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στις δασικές μας υπηρεσίες. Θέλω να θυμίσω ότι μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάναμε την προηγούμενη τετραετία ήταν ακριβώς να μεταφέρουμε τις δασικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός πολιτικός προϊστάμενος, διότι πριν όλοι γνωρίζετε ότι μέσα στο χάος των αποκεντρωμένων ήταν συχνά ακέφαλες. Ο Γιώργος Σαμιράς είναι μαζί μας και θα παραμείνει στο δικό μου πρωθυπουργικό γραφείο ως προσωπικός μου σύμβουλος για να ενθαρρύνει και να παροτρύνει και να υποστηρίζει το Υπουργείο και τη Γενική Διεύθυνση στο να ασχοληθούμε ότι τα έργα αυτά θα τρέχουν γρήγορα, αλλά θα υπάρχει και ένας κεντρικός σύνδεσμος με εμένα και ένας άνθρωπος που τον ξέρετε εξάλλου καλά, γιατί είχε δουλέψει πριν, και μαζί με το Δήμο, μαζί με την Περιφέρεια, με την οποία έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, θα κοιτάξουμε μπροστά με αισιοδοξία. Και να ξέρεις, Δήμαρχε, ότι και για το Σουφλί, αλλά στον και για τον Εύρο, δεν υπάρχει περίπτωση να διαφύγει του προσωπικού μου ενδιαφέροντος η επόμενη μέρα. Στο χωριό Δαδιά του Εύρου, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο δάσος, δείπνησαν το βράδυ της Κυριακής η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης. Η κυρία Σακελαροπούλου επισκέφτηκε την Δαδιά το απόγευμα και είχε στην κεντρική πλατεία συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο, αλλά και με εκπροσώπους φορέων, οι οποίοι την ενημέρωσαν για τις καταστροφικές συνέπειες από τις πυρκαγιές στο δάσος. Οι μεγάλες πληγές που άνοιξαν οι πυρκαγιές στον Εύρο και ιδιαίτερα αυτές στο δάσος της Δαδιάς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου με τον Δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, εκπροσώπους φορέων, επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Ανοίγοντας την συζήτηση, η κυρία Σακελαροπούλου μίλησε για την αγωνία που την κατέλαβε μόλις έμαθε για τις πυρκαγιές στο δάσος της Δαδιάς, για τον επιπλέον λόγο ότι το είχε επισκεφτεί μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Δημοκρατίας και είχε ξαναγηθεί στο κέντρο πληροφόρησης. Αγωνία για την τύχη των αρπακτικών πουλιών, όπως ο μαυρόγυπας που φωλιάζουν στο δάσος, αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις από τις πυρκαγιές. Επεσήμανε το γεγονός ότι κινδύνευσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του Εύρου, που είναι ο φυσικός πλούτος, τον οποίο διαθέτει, και τόνισε πως τώρα είναι ακόμα περισσότερο αναγκαία η στήριξη της περιοχής. Σήμα κινδύνου για περαιτέρω ερήμωση του νομού Εύρου, καθώς αρκετά επαγγέλματα δέχονται ισχυρά πλήγματα από τις πυρκαγιές, εξέπεψε ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος και ζήτησε να ληφθούν γενναίες και τολμηρές αποφάσεις για να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη. Η κατάσταση στην Μελισσοκομεία είναι τραγική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρώην Δήμαρχος Σουφλίου και πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Κεντρικού Εύρου, Πασχάλης Χριστοδούλου, το φθινόπωρο είναι η πιο σημαντική περίοδος για τη Μελισσοκομεία. Οι μελισσοκόμοι δεν έχουν πού να πάνε τις μέλισσες για να βρουν περιοχές που δεν κάηκαν, και το Μελισσοκομικό Πάρκο μπορεί να μην κάηκε, αλλά έπαθε σοβαρές ζημιές από το υψηλό θερμικό φορτίο που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. Πρότεινε να δημιουργηθούν δύο ακόμη μελισσοκομικά πάρκα στη Λευκύμη και την Κύρκη. Εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου είπε ότι οι επιχειρηματίες έχουν έτοιμες προτάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής. Στη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκαν επίσης η ανάγκη προστασίας του δάσους της Δαδιάς και η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού. Τέθηκαν τα προβλήματα από τις συνέπειες στην κτηνοτροφία αλλά και στην υλοτόμηση. Αναφερόμενος μάλιστα στους μετανάστες που βρέθηκαν απαθρακωμένοι στο δάσος, ο κύριος Χριστοδούλου πρότεινε να αναγερθεί το μνημείο των καμένων ανθρώπων. Για λόγους συμβολικούς, διανυκτέρευσε σε ξενώνα της Λευκύμης η κυρία Σακελαροπούλου, ενός χωριού 180 κατοίκων που εκκαινώθηκε τρεις φορές και τελικά σώθηκε από τις φλόγες. Οι φλόγες φτάσανε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τον ξενώνα απολιθωμένο δάσος, στον οποίο και έμεινε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αργότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι έφτασε στο χωριό και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης χαιρέτησε κατοίκους και με την κυρία Σακελαροπούλου και τον δήμαρχο δείπνησαν σε ταβέρνα στην πλατεία, που ήταν γεμάτη και από άλλες παρέες.
Το μοντέλο της Βόρειας Εύβοιας που είχε αποτέλεσμα θα εφαρμόσει και στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές στον Εύρο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη διάρκεια της σύσκεψης με εκπροσώπους φορέων που είχε στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Η κυβέρνηση με συγκεκριμένες δράσεις βρίσκεται κοντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και με χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορέσει να υπουλώσει τις άμεσες πληγές, αλλά και να υλοποιήσει ένα πιο φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο για το μέλλον του Εύρου, είπε ο Πρωθυπουργός. Επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει τη σχετική προετοιμασία στην Αλεξανδρούπολη, ώστε να μπορούν να τρέξουν σε ένα χρόνο ρεκόρ όλα τα έργα που πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου. Ήδη λειτουργεί, όπως επεσήμανε, το σύστημα κρατικής αρρωγής. Επεσήμανε ότι οι αποζημιώσεις θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η διαδικασία της φυσικής αναγέννησης του δάσους θα μπορέσει να τρέξει πιο γρήγορα, γιατί υπάρχουν εστίες μέσα στο δάσος που θα στηρίξουν την πανίδα και θα ενισχύσουν την προσπάθεια να επανέλθει το δάσος στην προηγούμενη κατάστασή του. Σύσκεψη στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων με θέμα την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Εύρο. Ο Πρωθυπουργός της χώρας τόνισε ότι βρίσκεται στον Εύρο και θέλει να μιλήσει για το σχέδιο που έχει αναπτύξει η κυβέρνησή του. Καταρχάς, να πω ότι ενδεχομένως κάποιοι από εσάς μπορεί να αισθάνεστε ότι τώρα που έγινε αυτή η μεγάλη συφορά στη Θεσσαλία, όλη η προσοχή του κρατικού μηχανισμού θα είναι στραμμένη στη Θεσσαλία και θα ξεχαστεί ο Εύρος. Σας εγγυώμαι προσωπικά ότι αυτό δεν θα συμβεί. Θα βρισκόμαστε κοντά στα προβλήματα του Εύρου με συγκεκριμένες δράσεις και με χρηματοδότηση για την οποία θα σας μιλήσω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπουλώσουμε τις άμεσες πληγές, αλλά να υλοποιήσουμε και ένα πιο φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο για τον Εύρο. Κάποιες πρώτες ιδέες τις έχουμε ήδη, αλλά έχω ζητήσει από τον κύριο Τριαντόπουλο και με την υποστήριξη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης όλα αυτά να βγουν σε ένα πολύ πιο συγκροτημένο κείμενο που θα πατήσει και πάνω στη δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή της Βουλής για να δούμε τον Εύρο την επόμενη ημέρα, την μεθεπόμενη ημέρα, μετά από αυτήν τη μεγάλη φυσική καταστροφή. Ο Εύρος θα μοιράσει με προσωπικό του σύμβουλος για τα ζητήματα αυτά, αλλά βρίσκεται πολύ συχνά στον Εύρο, ώστε σε συνεργασία με το Υπουργείο, τη λύση τη διεύθυνση να ζωάνεται και στου τοπικού φορεί, να είμαστε σίγουροι ότι αυτά που πρέπει να γίνουν θα γίνουν εντός του χρονοδιαγράμματος για τα οποία έχουμε. Και σίγουρα η δουλειά που κάνουμε στην Βόρεια Εύβοια είναι και αυτή μια αλφίδα αισιοδοξίας. Εκεί πέρα κάναμε πολύ γρήγορες παραστάσεις. Τα λειτουργικά έργα άντεξαν, δοκιμάστηκαν από τον Ντάνιελ που διέπρεξε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια. Δεν είχαμε ουσιαστικά προβλήματα και βέβαια οι παρεμβάσεις που έγιναν στο δάσος βοήθησαν ήδη στη φυσική αναγέννηση και η εικόνα της Βόρειας Εύβοια σήμερα είναι ήδη διαφορετική από αυτή που ήταν πριν από δύο χρόνια. Το ίδιο το δοξούμε να γίνει και εκπροσωμένο. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλες και όλους που έδωσαν αυτόν τον άνισο αγώνα απέναντι σε μια φτωχιά η οποία είχε τα χαρακτηριστικά τα οποία ήταν πρωτοφανή και για αντιπροσθέστες με ενίδια δεκαετία. Δεν είναι τώρα η ώρα να συζητήσουμε αν και τι μπορούσε να γίνει διαφορετικό στην αντιμετώπιση της φτωχιάς. Όμως θέλω να υποκριθώ στον ηρωισμό όχι μόνο των πυροσβεστών και των εκπαιδευτών, αλλά και των ανέφερων του Τούχας και των ανθρώπων των δασικών σε αυτήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρω πολύ καλά ότι εσείς που ζείτε από το δάσος και το πονάτε, ήσασταν οι πρώτοι που μπήκατε μέσα από το δάσος και καταφέραμε και σώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι παραγωγικού του δάσους, το οποίο ενδεχομένως να μην είχαμε καταφέρει να το κάνουμε, εάν δεν είχαμε τη δικιά σας βοήθεια. Και αυτό έκανε ένα μοντέλο και το μέλλον. Τις φτωχές δεν τις δίνουμε μόνο. Σε συνεργασία με τις αστικές υπηρεσίες και τους ανθρώπους που ζουν από το δάσος. Ποια είναι τα βήματα, θα έλεγα, αν έβαζα τίτλο, κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα 5-1 βήματα. Τα βήματα είναι τα εξής και θα τα αφήσω μετά να τα αναλύσει να αυτός που εισάγεται το μέρος ο κ. Κουδούς, Γενικός Διευθυντής Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κινήθηκε με ταχύτητα τους ρυθμούς, διότι έχει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος την εμπειρία της Βόρειας Εύβοιας. Στη Βόρεια Εύβοια έγιναν τα διαβροτικά έργα και τώρα πια λιμνώνει και τα διπλημμυρικά σε μια έκταση 400.000 στρεμμάτων. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ τα διαβροτικά έργα έγιναν, που είναι τα κορμοδέματα και τα κορμοφράγματα με τα καμένα δέντρα που γαζώνουμε τις πλαγιές για να συμπληρωθούν τα εδάφη. Εδώ λοιπόν τα βήματα είναι τα εξής. Το πρώτο είναι οι χάρτες. Έχουν ήδη γίνει χάρτες, σας τα πει ο κ. Κουντούφας, που οι χάρτες δείχνουν
τι έχει καεί, πού έχει καεί, πόσο έντονη είναι η φωτιά, τι έγινε με τα νερά, τα υπόγεια, τι γίνεται με το ανάγλυφο της καμένης περιοχής. Το δεύτερο βήμα είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων που ήδη γίνεται με τη συνεργασία της περιφέρειας και των Δήμων. Καθαρίζονται τα ρέματα από τα καμένα δέντρα και τα φερτά υλικά. Το τρίτο είναι, που ήδη και αυτό έχει γίνει και γίνεται, θα συνεχίσει να γίνεται, είναι η απόρριψη των ιστάμενων καμένων δέντρων. Για να μην, δηλαδή εκεί που βρίσκονται καμένα δέντρα, σε δρόμους, σε αγροτικό δίκτυο ή μη, γίνεται η απομάκρυνσή του για να αποκτούν ατυχήματα. Το τέταρτο βήμα είναι τα αντιδιαβατικά έργα, αυτό που σας περιέγραψα εντάχει με τους καμένους κορμούς δέντρων, για να συντεθούν τα εδάφη και έτσι να δώσουμε τη δυνατότητα στο δάσος να επανέλθει και παράλληλα βεβαίως για να μην κινδυνεύσουν οι παιδιάδες και η απόλυξη των κανόνων χορηγής. Το πέμπτο βήμα είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Αυτά είναι βαριά έργα, τσιμεντένια να το πούμε έτσι, που γίνονται μέσα στα ρέματα και στις κήτες και ξεκινάνε από τα ορεινά και να κατέβουν προς τα κάτω. Και το τελευταίο βήμα, 5-1, το συνένα, είναι η φυσική αναγέννηση του δάσους. Και εκεί που το δάσος δεν μπορεί από μόνο του να επιστρέψει, θα παρέχουμε με τεχνητές με εθνική αναδάσωση. Έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε την εμπειρία, έχουμε και απόθεμα σπόρων, διότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Περιβάλλοντος έκανε έναν αγώνα δρόμο να μαζέψει σπόρους και μάζεψε εκατομμύρια σπόρους από τα σημαντικότερα δάση της χώρας και από το Εθνικό Πάρκο και από το δάσος Καρδιάς, τα οποία φυλάσσονται στην Αμυγδαλέζα, σε ειδικούς χώρους, σε υπόγεια, σε ψυγεία, σε κάτι ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Τις φωτιές δεν τις σβήνουμε μόνο με την πυροσβεστική. Τις σβήνουμε σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες και με τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν από το δάσος. Αυτό είναι ένα μάθημα για την επόμενη ημέρα, το οποίο πρέπει να το ενστερνιστούμε. Δύο ακόμη παρατηρήσεις όσον αφορά στη φωτιά αυτή καθεαυτή. Είναι σίγουρα σχετικά παρήγορο μέσα στη μεγάλη καταστροφή η οποία έχει γίνει το γεγονός ότι σημαντικά κομμάτια του Εθνικού Πάρκου έχουν καεί με φωτιά χαμηλής ή μέσης έντασης. Αυτό το βλέπετε και από πάνω όταν πετάτε. Ναι, υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι ολοσχερώς καμένα, υπάρχουν πολλά κομμάτια όμως όπου το πράσινο συνυπάρχει με το καφέ και με το μαύρο. Αυτό μας κάνει συγκρατημένα αισιόδοξους ότι η διαδικασία της φυσικής αναγέννησης θα μπορέσει να τρέξει πιο γρήγορα και ότι υπάρχουν εστίες μέσα στο δάσος σημαντικές άκαυτες που θα υποστηρίξουν την πανίδα, αλλά θα μας βοηθήσουν συνολικά και στην προσπάθεια που κάνουμε το δάσος να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία του θεσμού των αναδόχων αποκατάστασης. Είναι ένα πείραμα το οποίο τρέξαμε πολύ επιτυχημένα μετά τις φωτιές του 2021. Για να το πούμε πολύ απλά, εταιρείες ανάδοχοι αναλαμβάνουν όχι μόνο τις μελέτες, αλλά και τη δρομολόγηση των έργων σε συγκεκριμένες περιοχές. Κόβουμε με άλλα λόγια την περιοχή σε κομμάτια και αναθέτουμε σε εταιρείες να αναλάβουν τα έργα σε συγκεκριμένες περιοχές με την υποστήριξη προφανώς των τοπικών φορέων, των δασικών συνεταιρισμών, όλων όσοι μπορούν να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια. Η χρηματοδότηση με αυτόν τον τρόπο είναι εξασφαλισμένη από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι σίγουρα σχετικά παρήγο μέσα στη μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει το γεγονός ότι σημαντικά κομμάτια του Εθνικού Πάρκου έχουν καεί με φωτιά χαμηλής ή μέσης έντασης. Αυτό το βλέπετε και από πάνω όταν πετάτε. Ναι, υπάρχουν κομμάτια τα οποία δεν έχουν σπουδαιώσει κανένα, υπάρχουν πολλά κομμάτια όμως που το πράσινο συμπάρχει με το καφέ και με το πάνω. Αυτό μας κάνει συγκεκριμένα αισιόδοξους ότι η διαδικασία της φυσικής αναγέννησης θα μπορέσει να τρέξει πιο γρήγορα και υπάρχουν εστίες μέσα στο δάσος, σημαντικές άκρες που θα υποστηρίξουν την πανίδα, αλλά θα μας βοηθήσουν συνολικά και στην προσπάθεια που κάνουμε με το δάσος να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Δεύτερον, να τονίσω τη σημασία του θεσμού των αναδόχων αποκατάστασης. Είναι ένα πείραμα το οποίο τρέξαμε πολύ επιτυχημένα μετά τις στοχές του 2021. Για να πούμε πολύ απλά, εταιρείες ανάδοχοι αναλαμβάνουν όχι μόνο τις μελέτες, αλλά και την δρομολόγηση των έργων σε συγκεκριμένες περιοχές. Κόβουμε με άλλα λόγια την περιοχή σε κομμάτια και αναθέτουμε σε εταιρείες να αναλάβουν τα έργα σε συγκεκριμένες περιοχές με την υποστήριξη προφανώς των τοπικών φορέων, των δασικών εταιρεών, όλων όσοι μπορούν να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια. Και η χρηματοδότηση με αυτόν τον τρόπο είναι εξασφαλισμένη από τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη η ΔΕΠΑ εκτός από το σχολείο θα αναλάβει και την υλοποίηση της μελέτης γύρω από την παραγγελία και την αποστολή της περίπου στις 300.000. Αντίστοιχα έργα όμως και σε μεγαλύτερη κλίμακα θα γίνουν σε όλη την έκταση και του εθνικού
Πάρκου, αλλά και στις υπόλοιπες εκτάσεις που βρίσκονται εκτός του Εθνικού Πάρκου. Τώρα, στα ζητήματα της υποστήριξης για την επόμενη μέρα. Έχουμε ένα ζήτημα κρατικής αλλαγής, το οποίο το δουλέψαμε πολύ, το ήρθατε και ο Θεατρός, και δουλεύει καλά. Και θα δουλέψει καλά και στην περίπτωση του ΕΠΕ. Αυτό αφορά και τις αποζημιώσεις σε περιουσίες. Ευτυχώς οι ζημιές εδώ είναι σχετικά περιορισμένες σε σχέση με αυτό το οποίο θα θεθούμε να αντιμετωπίσουμε στη Θεσσαλία. Αλλά και τις αποζημιώσεις που αφορούν τις καλλιέργειες, αλλά και τις δραστηριότητες, τις κοινοτροπικές και τις φιλοσοφικές που είναι ασφαλισμένες στον ΕΛΓΑ. Ο Ανδρέας, πολύ μεγάλη εμπειρία. Τα στελέχη του ΕΛΓΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι εξαιρετικά έπειρα και έχω ακούσει πολύ καλά λόγια από την κυρία Πανταζή. Πρέπει να σταθείτε στο ύψος της φήμης που σας ακολουθεί για να τρέξουμε πολύ, πολύ γρήγορα όλα τα ζητήματα που θέλω να αποζημιώσουν. Θέλω να πω κάτι για τα χρήματα. Ο προπολογισμός του ΕΛΓΑ έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό. Έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό με το αφού στο λόγο ότι μας έφυγαν τόσες φυσικές καταστροφές που τα ασφάλιστα του ΕΛΓΑ δεν μπορούν να τα καλύψουν. Και μόνο την προηγούμενη δεκαετία δαπανίσαμε παραπάνω από 500 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για να στηρίξουμε τον προϋπολογισμό να αναπτύξει το ΕΛΓΑ. Συνολικά δώσαμε 1,1 δις αγροτικές αποζημιώσεις. Δεν θα βάλει και καμία ανησυχία για χρήματα. Ο κρατικός προϋπολογισμός αλλά και οι ευρωπαϊκοί στήριξη που θα πάρουν θα καλύψουν και σε αυτή την περίπτωση τις καταγεγραμμένες ζημιές και η εντολή που αποδόθηκε στον Ευρέα είναι να αποζημιώσουμε σωστά και δίκαια, αλλά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν λέω οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από την παραγωγική γη του Εύρου να αισθανθούν ότι θα βρεθούμε, είμαστε κοντά τους, είτε είναι αγρότες, είτε είναι κοινοτρόφοι και παράγουν λάδι, είτε είναι μελισσοκόμοι. Μία εικόνα η οποία είναι αντίστοιχη μεγάλες πυρκαγιάς όσον αφορά τις απλώδεις πρόκλησης οικιακές οικονομίες, αλλά έχουμε σημαντικές απώλειες στο κομμάτι και το οποίο θα λέει αυτό και μέσα από μία έκταση που είναι εδώ, τόσο προσωπικούς αλλά και κυρίως προς την περιφέρεια για τη στήριξη των ζωοτροφών, έχουμε προχωρήσει από την προηγούμενη περίοδο, κάποιες τις ημέρες, χορηγώντας ένα σημαντικό ποσό για τις πρώτες ανάγκες σε ζωοτροφές την περιφέρεια προς τους κοινοτρόφους περιοχής που έχουν να διαχειριστούν τις απώλειες στο περιβάλλον γύρω από τις εγκαταστάσεις τους, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον, οπότε έτσι να βοηθηθούν. Ενώ προχωρούμε, στο οποίο αυτό και ο κ. Κουρέτζος μεταχύει σε τεχνούς διαδικασίες αποζημιώσεων και αποκαταστάσεων. Παράλληλα, με απόφαση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρήσαμε στην σύσταση μιας ειδικής επιτροπής, όπου θα ενεργεί άμεσα στο κομμάτι της ανασυγκρότησης της περιοχής, εξετάζοντας όλες τις διαστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική δουλειά που έχει κινητώσει το κυβερνητικό πρόγραμμα που υλοποιείται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως και στο πρόσημα της Διακομματικής Επιτροπής για την Θράκη, αλλά και φυσικά τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Συνεπώς, οι αγαπητοί συνάδελφοι είναι και οι ειδικοί από τη συνεχή που αποκτήσουν, είμαστε 15 στελέχη στην Ελληνική Επιτροπή, όπου θα εξετάσουμε και τις οικονομικές διαστάσεις των πραγμάτων από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Συμβούλιο Οικονομικών Υπηρεμών, ο Πρόεδρος του Κέντρου Πανεπιστημίου Οικονομικών Ερευνών, το Βρήκανης Πανεπιστημίου της περιοχής, καθηγητές, υφυπουργοί, Γενική Γραμματής, ο κύριος Αμιγάς, όλοι από την Σκοπιά, καθένας και από την πλευρά του, θα συνεισφέρει έτσι ώστε μέχρι τέλος του έτους να παραδώσουμε μια έκθεση για την ανασυγκρότηση της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά, όλες τις πτυχές, που έχουν σταθεί στα πόδια ξανά, αλλά να χαράξει μια ρότα βιώσιμης ανάπτυξης, συνεχίζοντας τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην περιοχή. Το έργο της Επιτροπής θα είναι συνεχές, θα είναι έργο με παρουσία στο πεδίο, είμαστε συχνά εκεί και σε περιοχές όχι μόνο κεντρικές, αλλά και πιο περιφερειακές. Στο μέλλον, σκοπό μας είναι να κινηθούμε στις περιοχές του Δήμου Σκουπίου και ακόμα και προς τον
βόρειο, βόρειο έργο όπου πιαστεί, επιστρατεύοντας όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε σε πάρα πάρα πολλές συμπεριφορές, πάνω το παίρνουμε και να παραδώσουμε όπως έχουμε δει στο συμπέρασμα του Σεβάρου, την σχετική έκθεση, η οποία θα περιγράφει όχι μόνο που πρέπει να γίνει, αλλά θα έχει μέσα και τα μέσα για να γίνει με προτιμότητες κρίσης, μέτρα πολιτικής, τα οποία όντα ένα κείμενο που θα έχει συσταθεί από την αποβέλη και από την κυβέρνηση, θα μπορέσει να είναι πολύ πιο εύκολα και άμεσα υλοποιήσιμο. Να συνεργαστούμε με την Περιφέρεια, με τους Δήμους, με όλους τους τομείς. Ο προϊστάμενος ο κ. Πανταζής, με όλα τα στελέχη, κινησιόμενος και με άλλους συναδέλφους τους από την Αθήνα, έχουμε προχωρήσει στην διαδικασία και ολοκληρώνεται των αναγγελιών. Στη γλώσσα μας αναγγελία σημαίνει ότι δηλώνουμε που έγινε, αναγνωρίζουμε που έγινε ζημιά, έχουμε την παραγωγή και κάνουμε τις δηλώσεις ζημίας. Μέχρι στιγμής έχουμε μία εικόνα η οποία αναφέρεται σε ένα βαρύ πλήγμα απώλειας περίπου 250.000 ελαιόλαδρα. Έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα το πρωί, όπως με ενημέρωσε ο κ. Πανταζής, περίπου τα 225.000 ελαιόλαδρα. Θεωρητικά δηλαδή η εκτίμηση του οργανισμού με βάση τις δορυφορικές εικόνες και τις επιτόπιες επισκέψεις και οριοθετήσεις περιοχής μας φέρει, κύριε Πρωθυπουργέ, στο συγκεκριμένο αριθμό. Παράλληλα έχουμε λιγότερες ζημιές σε λιβές δεντρώδεις καλλιέργειες, κεράσια, καρύδια, αγλάδια. Έχουμε σε πολυετείς καλλιέργειες όπως είναι η νημική, αρωματικά, φυτά και έχουμε βεβαίως πλήγμα και σε αμπεροκαλλιέργειες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις όπου επισκεφθήκαμε τους παραγωγούς στην προηγούμενη επισκεψή μας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αβγενάκη, συναντήσαμε τη συνύπαρξη αγροτικής καλλιέργειας, αγροτικής εκμετάλλευσης με την προμεσαία επιχείρηση, όπως είναι η λοβία που κάνουν τυποποίηση και στο αμπέλι και στο κρασί, αλλά και στις ελιές. Μικρότερη είναι η ζημιά στο γειτονικό νομό, στην Ροδόπη, γύρω από τις παραγωγές φυτικού κεφαλαίου, όπου εκεί είναι τα νούμερα πάρα πολύ χαμηλά, δεν μας δίνουν υψηλά μεγέθη όπως στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη. Και πάμε να δούμε τα άλλα δύο κεφάλαια τα οποία ο οργανισμός μας εποπτεύει. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα του ζωικού κεφαλαίου. Οι απώλειες, και οφείλω εδώ και μία διευκρίνηση, ζωικού κεφαλαίου, αρνοερήφια, αποειδή, αποζημιώνονται απευθείας από τον ΕΛΓΑ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μόλις ολοκληρώσουμε την καταγραφή, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αποζημιώσουμε τους παραγωγούς. Με βάση το σχέδιό μας, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, εμείς μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου να έχουμε πλήρως αποσαφηνίσει ποιες είναι οι απώλειες του ζωικού κεφαλαίου, τι δικαιούνται ο κάθε παραγωγός ως αποζημίωση και μέχρι 31 Δεκεμβρίου, κύριε Πρωθυπουργέ, από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ θα έχει χρησιμοποιηθεί το ζωικό κεφάλαιο. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό απώλειας σε μελισσοσμήνη. Έχουμε καταγράψει αυτή τη στιγμή 2.453 στον Εύρο και 935 μελισσοσμήνη στην Ροδόπη. Και εδώ απευθύνω μια έκκληση με την ευκαιρία που μου δίδεται σε αυτή την τόσο σοβαρή διαδικασία. Μια έκκληση στους μελισσοργούς, στους μελισσοκόμους, να σφαγίζουν τις κυψέλες και τα μελισσοσμήνη τους στον οργανισμό. Είναι ευτελές το τίμημα της ασφάλισης, είναι 0,50 λεπτά και τώρα καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα παραγωγών οι οποίοι μελισσοκόμων, οι οποίοι ουδέποτε ασφαλίστηκαν στον οργανισμό. Εδώ είναι ένα ζήτημα να οργανώσουμε καλύτερα τις σχέσεις μας και να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει ασφάλιση και τι σημαίνει αποζημίωση.
Στα ζητήματα της υποστήριξης για την επόμενη μέρα έχουμε ένα σύστημα κρατικής αρρωγής, το οποίο το δουλέψαμε πολύ. Προείσταται ο κύριος Τριαντόπουλος και δουλεύει καλά. Θα δουλέψει καλά και στην περίπτωση του Εύρου. Αυτό αφορά στις αποζημιώσεις σε περιουσίες. Ευτυχώς οι ζημιές εδώ είναι σχετικά περιορισμένες σε σχέση με αυτό το οποίο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην Θεσσαλία, αλλά και τις αποζημιώσεις που αφορούν στις καλλιέργειες και τις δραστηριότητες, τις κτηνοτροφικές ή τις μελισσοκομικές που είναι ασφαλισμένες στον ΕΛΓΑ. Ο κύριος Λικουρέτζος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Τα στελέχη του ΕΛΓΑ εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι εξαιρετικά έμπειρα και έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Οπότε με τον κύριο Μπανταζή πρέπει να σταθείτε στο ύψος της φήμης που σας ακολουθεί και να τρέξουμε πολύ γρήγορα όλα τα ζητήματα των αποζημιώσεων. Θέλω να πω κάτι για τα χρήματα. Ο προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό. Έχει εξαντληθεί για τον απλούστατο λόγο ότι μας έτυχαν τόσες φυσικές καταστροφές που τα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ δεν μπορούν απλά να τα καλύψουν. Μόνο την προηγούμενη τετραετία δαπανίσαμε παραπάνω 500 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για να στηρίξουμε τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Συνολικά δώσαμε 1,1 δισεκατομμύριο αγροτικές αποζημιώσεις. Δεν θέλω να έχετε καμία ανησυχία για τα χρήματα. Ο κρατικός προϋπολογισμός αλλά και η ευρωπαϊκή στήριξη που θα πάρουμε θα καλύψουν και σε αυτή την περίπτωση τις καταγεγραμμένες ζημιές. Θα υπάρξει αντίστοιχο έργο σπάσεων και αν υπάρχουν συστήματα και στην Ευρώπη που έχουμε αναδοθεί με λίγο στις περιοχές αυτές οι οποίες μίλησαν, θα κάνουμε μια επιμία όμως στη Λατέλη στο Σουδί. Θα υπάρξει ένα ενισχυμένο υποσύνολο έργο σπάσεων που θα αφορά για την κάθε περίπτωση της Λατέλης. Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν από την περιοχή θα μπορούν να έχουν δυνατότητα να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε πάρα πολλά νέα εστιατόρια, τα οποία μπορεί κάποιος να επισκεφθεί και να χαρεί το κομμάτι του δάσους, το οποίο δεν έχει πια την φωτιά, αλλά να μελετήσουμε, κύριε Πρίτανη, και να κάνουμε την παιδιά ένα πρότυπο παγκόσμιας μελέτης για το τι γίνεται μετά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Είναι μια κυριαρχία για το δημοκρατικό του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το εξωτερικό, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μελετηθεί αυτό, η οποία έχει πολύ ιδιαίτερα τα αρχιστικά, αλλά να μελετήσουμε και την επόμενη φάση. Το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς θα κάνουμε το πραγματικά βέβαιο στο κομμάτι αυτό, κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ και το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και να σας δώσω μια έγκριση πείνα από το οποίο πήγαμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη φωτιά και όπως λέτε, όπως ξέρουμε καλά, όταν ξεκίνησε η δεύτερη φωτιά μέσα στο δάσος, αυτή η φωτιά έκαψε σε 4 ώρες ό,τι έκαψε η περισσότερη 4-5 μέρες. Θα ήταν μια αίσθηση της ταχύτητας με την οποία κινήθηκε η φωτιά αυτή, γιατί ήταν τόσο δύσκολο να αποτραπεί η μετατροπή της, αυτό που λέμε, μέγα πυρκαγιά. Δεν είχα καμία φορά ότι έγιναν έργα και από τα ταχύτητα μέσα στην πυρκαγιά και αντιδικές υπήρχαν. Δυστυχώς, δεν στάθηκαν χαρτητές, δεν το λέω στην πυρκαγιά, δεν κρύβομαι από την πραγματικότητα, δεν καταφέραμε να προστατεύσουμε τη έργα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα τα υπόλοιπα είναι απλά αυτά τα βάζουν κάνουν λίγο αισιόδοξο. Όμως πρέπει να μάθουμε από αυτό το οποίο έγινε για να γίνουμε καλύτεροι την επόμενη μέρα. Από όλη τη προτεραιότητα, νομίζω ότι αποφύγουμε του δεύτερου επιτελείου και κινδύνου και εδώ θα έχουμε επιπλέον προβλήματα. Από εκεί και πέρα, κρίσιμες υποδομές οι οποίες θα αντιμετωπίσουν πιθανό πρόβλημα να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Τα μνηστήρα τη Αλεξανδρούπολη. Απόλυτη προτεραιότητα. Συνεχίζουμε με την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντο. Την προσπάθεια την οποία τη έχουμε κάνει, το έχουμε ολοκληρώσει πετυχημένα. Κάποια προγράμματα. Τελειώνει τον άλλο μήνα και βοηθητικά και διάφορα. Το κέντρο διακυβέρνηση τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφερειακή Αστέα με 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα αποτελέσματα είναι στη διάθεση όλων που μας γνωρίζουν να προχωρήσουμε. Ακόμα και στο κομμάτι της πρόγνωσης των εμερικών δεδομένων, η μοναδική μας επιτυχημένη προσπάθεια στον Εύρο, βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015, με το βραβείο τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανωτόπου. 28 προγράμματα σε όλη την Ένωση τα πέτυχαν. Ένα από αυτά ήταν σημαντικό. Είχα την τιμή να είμαι σε αυτή την ομάδα και προχωράω. Η επόμενη μέρα και η ανασυγκρότηση είναι κρίση. Πρέπει να πετύχουμε και περισσότερους στόχους. Την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση. Άρα στην πολιτική μας πρέπει να εφαρμόσουμε εφαρμοσμένα σχέδια
και να έχουμε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Παράσταση διαμαρτυρίας με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποίησαν σωματεία εργαζομένων. Σωματεία και φορείς. Απίθυνα κάλεσμα συμμετοχή σε παράσταση διαμαρτυρίας με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αλεξανδρούπολη στο Φάρο. Λίγα μέτρα πιο μακριά, στο νομαρχείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύσκεψη με όλους εμπλεκόμενους φορείς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των σωματείων, δεν πάει άλλο. Οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Εύρο θα συνεχίζονται για πολλά χρόνια στο μέλλον. Διεκδικούμε άμεσα μέτρα στήριξη των πληγέντων και προστασία τη ζωή μα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όλους τους πληγέντες για τις βασικές ανάγκες επιβίωσης χωρίς κανέναν όρο και προϋπόθεση. Αποζημίωση στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε σπίτια, αποθήκες, στάβλους, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο για όλο τον εξοπλισμό. Να δοθούν τώρα ζωοτροφές σε όλους τους κτηνοτρόφους για όσο καιρό χρειαστεί για να μπορέσουν να συντήσουν τα ζώα τους. Να ξεκινήσουν όλα τα απαραίτητα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης των ζημιών που έχουν γίνει στο δίκτυο ηλεκτρισμού και ύδρευσης. Πάγωμα και αναστολή χρεών σε εφορία ΔΕΗ, ΟΤΑ, ΔΕΙΑ, τράπεζες, απαγόρευση κατασχέσεων πληστηριασμών, επιδότηση ενοικίου για όσους το έχουν ανάγκη και για όσο διαρκέσει η αποκατάσταση των κατοικιών, ειδικό επίδομα θέρμανσης για τους κατοίκους των πυρόπληκτων οικισμών που θερμαίνονται με ξυλία. Να στελεχωθούν τα δασαρχεία με επιστημονικό προσωπικό για τα αντιπλημμυρικά έργα, την αναδάσωση, την προστασία του δάσους, καθώς και με εργάτες από τις πυρόπληκτες περιοχές με σταθερή σχέση εργασίας, προσλήψεις στην πυροσβεστική μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, επαρκή και σύγχρονα μέσα πυρόσβεσης, γενναία αύξηση της χρηματοδότησης αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό για δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση. Να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη αποκατάσταση των δασών που κάηκαν, καμία αλλαγή χρήσης γης που θα επιτρέψει σε επιχειρηματικούς ομίλους να κάνουν business πάνω στα καμένα. Πράσινη ανάπτυξη, πράσινα λεφτά και εμείς ανυπεραστείς τις εμπόρες και φωτιά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.